Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στο νησί μας. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε βρεθεί στο Υπουργείο Παιδείας. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, είχατε δεσμευτεί και τότε να επισκεφτείτε την ΚΟ. Το πράξατε σήμερα με τη νέα σας θέση ως Υφυπουργός Τουρισμού και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πολλούς ανθρώπους στην ΚΟ που έχουν αποκομίσει θετικές εντυπώσεις από το πέρασμά σας στο Υπουργείο Παιδείας και εκτιμούμε ότι και οι παρακαταθήκες που θα αφήσετε στο Υπουργείο Τουρισμού θα είναι εξίσου θετικές. Η ΚΟΣ είναι ένας προορισμός, ο οποίος έχει μια μακραίωνη ιστορία. Είναι το σταυροδρόμι δύο πολιτισμών. Απέναντί μας βρίσκεται η Ασία. Εμείς είμαστε το ανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η ΚΟΣ φιλοξενεί πολλούς πολιτισμούς. Ίσως είναι η μόνη περιοχή, ο μόνος τόπος όπου σε λίγα τετραγωνικά μέτρα μπορείς να δεις την ιστορική εξέλιξη από την Βυζαντινή περίοδο στην Ρωμαϊκή, στην Οθωμανική, στην Ιταλική, στην σύγχρονη. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε όμως και η ΚΟΣ το ισχυρό κύμα της μετανάστευσης. Παράλληλα όμως, αξιοποίησε τον πρωτογενή τομέα. Και είπαμε χθες ότι φτάσαμε σε ένα σημείο όπου φιλοξενούσαμε 9 εργοστάσια τοματοπολτού. Κάναμε εξαγωγές σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού ασχολήθηκε με τον πρωτογενή τομέα. Όμως, μετά το 1974, στη μεταπολίτευση δηλαδή, άρχισε καταιγιστικά πλέον να εισρέει το ευρωπαϊκό κύμα των επισκεπτών. Υπήρξε μία άναρχη, θα έλεγα, ανάπτυξη και ο τόπος μας δεν ενδιαφέρει καθόλου σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μαζικού τουρισμού από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Δυστυχώς, δεν υπήρξε ένας κεντρικός σχεδιασμός, δεν υπήρξε ένας σχεδιασμός που να έχει να κάνει με την φέρουσα ικανότητα του κάθε τόπου, με τις ιδιαιτερότητες, με την ταυτότητα του κάθε τόπου. Και σήμερα, ουσιαστικά, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον βηματισμό μας και να επαναπροσδιορίσουμε και τους στόχους μας. Καλώς εγώ των πραγμάτων του χρόνου ή το 2023 ίσως προσεγγίσουμε το 1,5 εκατομμύριο με στόχο, όπως λέει και η Fraport, να φτάσουμε τα 2,5 εκατομμύρια επισκεπτών. Και βέβαια πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και να δούμε τι κάνουμε με την φέρουσα ικανότητα και αν μπορεί το νησί να ανταποκριθεί επαρκώς και επιτυχώς, θα έλεγα, στα νέα δεδομένα. Πλέον ο πρωτογενής τομέας αναπτύσσεται και αναπτύσσεται σε μια διαφορετική βάση, σε μια πιο ορθολογική βάση σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχουν μεταποιητικές μονάδες οι οποίες είναι σύγχρονες και θα έλεγα ότι δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν από άλλες μονάδες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και το παρήγορο αυτής της υπόθεσης είναι ότι στις περισσότερες από αυτές ηγούνται νέα παιδιά. Νέα παιδιά με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και αυτό είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ένα μήνυμα προοπτικής. Το επόμενο διάστημα παρουσιάζουμε την μελέτη όπου η ΚΟΣ θα μπει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλάτου, στο Eurovelo. Θεωρώ ότι θα είναι μια κατάκτηση όχι μόνο για τον Δήμο της ΚΟ, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά είμαστε το τελευταίο άκρο διασύνδεσης της Ευρώπης με την Ασία σε αυτή την τεράστια διαδρομή, η οποία συνεχώς επεκτείνεται. Θα ήθελα με το πέρας της επίσκεψής σας να κριθεί ως ικανοποιητική, χρήσιμη και αποτελεσματική παρουσία σας και να ξέρετε ότι εδώ έχετε ως σύμμαχο και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς και τις βαθμίδες διοίκησης είτε πρώτο είτε δεύτερο βαθμό απέναντι στους στόχους που έχετε θέσει. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι λίγο πριν τον ανασχηματισμό θα έμπαινε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο από το οποίο προσδοκούμε πολλά. Έχει να κάνει με τον ιαματικό τουρισμό αλλά και με τους DMO αναπτυξιακούς οργανισμούς. Εμείς εδώ στην περιοχή μας έχουμε συγκροτήσει και λειτουργούμε τους τελευταίους μήνες έναν αναπτυξιακό οργανισμό σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πάντα, που συμπεριλαμβάνει την ΚΟ, την Νήσιρο και την Αστυπάλαια. Είμαστε τυχεροί και τυχερές όλοι, γιατί η συγκυρία που βρισκόμαστε είναι μια συγκυρία που μας φέρνετε και σας φέρνουμε καλά νέα. Το νησί έδωσε το ιδιαίτερο αποτύπωμα της ανάκαμψης στο τουριστικό κομμάτι φέτος, ειδικά από τις αρχές Ιουλίου και μετά, με πολύ υψηλές αφίξεις
αισιόδοξα μηνύματα λοιπόν, και βέβαια μια διάρκεια της περίοδου η οποία τείνει να φτάνει και μέχρι τον Νοέμβριο. Από πλευράς και του Υπουργού του Βασίλη Κικίλια πρέπει να μεταφέρω και τη δική του πρόθεση το να αγκαλιάσουμε τα νησιά, τα οποία είναι βαρχίδες στην προσπάθειά μας. Είναι τα νησιά τα οποία ουσιαστικά μας δίνουν τις υψηλούς αριθμούς της αφίξης. Επίσης, στο κομμάτι της αρμοδιότητας για τις ειδικές μορφές τουρισμού. Εδώ στην ΚΟ μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο πολλές φορές περιγράφουμε ως το πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν. Εδώ στην ΚΟ τι λέμε, ότι είχαμε πρωτογενή, πήγαμε στον τουρισμό και τώρα ίσως πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο τοπικό και αυθεντικό προϊόν σε μεγάλο βαθμό που θα κρατήσει τους νέους ανθρώπους στο νησί. Θα τους δώσει αναπτυξιακές προοπτικές και θα το συνδυάσουν κιόλας και με το κομμάτι της φιλοξενίας που ούτως ή άλλως είναι επικερδές και έχει πάρα πολλές προοπτικές. Πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύετε πάρα πολύ, το ξέρω όλοι, και στο θρησκευτικό τουρισμό, με ένα μουσείο το οποίο εδώ λειτουργεί, με διαδρομές οι οποίες αφορούν πάρα πολλά σημαντικά. Κάποιος μπορεί να θέλει να το δει με το θρησκευτικό πνεύμα, κάποιος άλλος με το πολιτιστικό. Σίγουρα πάντως υπάρχει εδώ πέρα ένας πολύ πολύτιμος συνοδοιπόρος που είναι και ο Μητροπολίτης, αλλά και οι υπόλοιποι έτσι, οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν σε αυτό, που να δώσει στο νησί όλο αυτό το έτσι, έξτρα αποτύπωμα το οποίο σίγουρα έχει και θέλει να το αναδείξει περαιτέρω.